με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, θα δώσει τη μάχη των εκλογών με την Ένωση Κεντρών. Να πούμε ότι είναι ποιητής και συγγραφέας, ζωγράφος και εικαστικός, διδάσκει ποιήση και σύγχρονη τέχνη στο Πανεπιστήμιο και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε μαζί του. Κύριε Δαβέτα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές της πόλης των όμορφων Σερών. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω έτσι. Καταρχήν μου κάνει και εντύπωση πως ένας ο οποίος διδάσκει ποιήση, σύγχρονη τέχνη, είναι ποιητής, συγγραφέας, ζωγράφος και εικαστικός, ασχολείται, πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την πολιτική. Βέβαια δεν είναι καινούργια απόφαση, είναι λίγο την έχετε πάρει και ασχοληθήκατε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε πολλά παραδείγματα και αυτά τα παραδείγματα ήταν αυτά τα οποία με όθησαν. Για παράδειγμα, καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η πολιτική θεωρεί το τέχνη, το λέει ο Αριστοτέλης, τα ηθικά νικομάχια. Δηλαδή η πολιτική είναι κάτι το οποίο είναι για τους ανθρώπους που είναι όρημοι και θέλουν να φροντίσουν για το καλό όχι μόνο του εαυτού τους και της πόλης. Βέβαια η σημερινή πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρουμε ότι η πολιτική είναι κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν συμπαθεί και μάλιστα δεν εκτιμά. Αυτή ακριβώς η μεγάλη διάσταση με όθησε στο να πω ότι γιατί ένας άνθρωπος των γραμμάτων να μένει μόνο στην ασφαλή εικόνα των γραμμάτων και να μην εκτεθεί με την έννοια του ρίσκου, του κινδύνου, γιατί όχι, σε θέματα πολιτικής, τα οποία σήμερα αμφισβητούνται τόσο πολύ, γιατί δηλαδή να μην δώσει το στίγμα του ή την προσπάθεια τέλος πάντων του στίγματός του. Και σε αυτό με ενίσχυσαν κάποια παραδείγματα, παράδειγμα η Μελίνα Μερκούρη, μην ξεχνάτε ότι ήταν εξαιρετική υπουργός πολιτισμού και πάνω απ' όλα ήταν καλλιτέχνης. Επίσης ο Αντρέ Μαλρό στη Γαλλία ήταν ένας συγγραφέας, εκπληκτικός συγγραφέας, ο οποίος τον πήρε ο Ντεγκόλ και του λέει: «Ελα εδώ, γίνε υπουργός πολιτισμού, ασχολήσου με αυτά». Και τελικά όλα αυτά τα μουσεία μοντέρνας τέχνης που έχουμε σήμερα, όλα αυτά τα πράγματα τα οφείλουμε στον Αντρέ Μαλρό. Δηλαδή βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει πράγματα ένας άνθρωπος των γραμμάτων, διότι και πρακτική αίσθηση έχει, αλλά και επίσης αν θέλετε μια διάβγεια στο νου για να μπορεί να δει τα πράγματα όχι μόνο μέσα από την τυπική ρεαλιστική τους μεριά, αλλά και από την οραματιστική τους πλευρά. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την πολιτική και είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πώς ήταν η εμπειρία, πώς βλέπετε την εκλογική διαδικασία την οποία έχετε ξαναζήσει εσείς? Κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά ήμουν με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα, με είχε φωνάξει ο κύριος Σταμαράς. Και ήμουν μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα, οπότε η εμπειρία ήταν πολύ γρήγορη, μέσα σε 15 μέρες. Όμως αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι παρά το ότι ο κόσμος νομίζει ότι μπορεί να ψηφίσει αυτό που θέλει, ο κομματικός μηχανισμός μπορεί να μπει στη μέση και να κάνει μια, αν θέλετε, ένα canalization, πώς να το πω, δηλαδή μια προσπάθεια να κατευθύνει την ψήφο προς το Α ή στο Β μέρος. Δηλαδή με τα ψηφοδιαλύτια που έχουν σταυρούς από πριν, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή την εμπειρία και δεν ήθελα να ρισκάρω με μεγάλα κόμματα, γιατί τα μεγάλα κόμματα δεν ξέρεις αν βγαίνεις για αυτό που αξίζεις ή μόνο και μόνο γιατί είσαι κομματική επιλογή. Ήθελα λοιπόν να πάω με ένα κόμμα μικρό, το οποίο να είναι στα δημοκρατικά πλαίσια, το οποίο να με εκφράζει σε ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική μας ταυτότητα και κυρίως, όπως δίνει και αυτό τη μάχη του για επιβίωση, να δώσω και εγώ τη μάχη μου για να μπω στη Βουλή. Δηλαδή άλλους όρους, πιο δύσκολους, περισσότερο για μένα, περισσότερο για τη δικιά μου συνείδηση, για να μην θεωρηθεί ότι πάω κάπου απλά για να σιγουρέψω τη θέση μου. Αυτήν την εκλογική μάχη που διανύουμε τώρα, πώς την βλέπετε για την Ευρωβουλή? Βέβαια είναι ένα ζήτημα που δεν συζητάμε για την Ευρωβουλή, έτσι δεν είναι? Α, μπράβο, εκεί ήθελα να πω. Ήθελα να πω το εξής. Ότι αν δείτε στα περισσότερα debate και στις περισσότερες συζητήσεις, αντί να μιλάμε για Ευρωβουλή, μιλάμε περισσότερο για τα κότερα, για το Α, για το Β, μιλάμε για προσωπικές διαμάχες, για τον πατέρα, για τη μητέρα, μιλάμε για οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν έχει καμία θέση με την πολιτική. Βέβαια αυτό ξέρετε είναι μια μικρή κατάντια, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, γιατί ο κόσμος πάει να ψηφίσει για Ευρωβουλή. Πολλοί δεν ψηφίζουν καθόλου και όσοι ψηφίζουν δεν ξέρουν τι θα ψηφίζουν και πολλοί μάλιστα δίνουν και απλά μια λευκή, αν θέλετε, διαδικασία.
Και όμως ξέρετε ότι η Ευρωβουλή και ειδικά αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί? Το διακύβευμα αυτών των εκλογών αφορά τη ζωή μας. Δεν μας φτάνει να φωνάζουμε και να λέμε κυρία Μέρκελ, δεν κάνεις σωστά αυτό που κάνεις, ή κύριοι Ευρωπαίοι, είστε γραφειοκράτες, μη αιρετοί, οι οποίοι στο όνομα της γραφειοκρατίας σας επιβάλλετε διάφορες επιβαρύνσεις στους λαούς. Αν εμείς οι ίδιοι δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία των αποφάσεων. Και πώς θα συμμετέχουμε στις αποφάσεις για Ευρωβουλή, όταν δεν ξέρουμε τίποτα για Ευρωβουλή? Δεν ξέρουμε ποιο είναι το διακύβευμα. Γιατί, ποια είναι η διαμάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή? Η διαμάχη χωρίζεται σε δύο μεγάλες, παρατάξεις, δύο μεγάλες αντιθέσεις. Η μία είναι αυτή η αντίθεση του πολιτικά ορθών, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να ανοίξουμε τον κόσμο στην παγκοσμιοποίηση, ότι πρέπει η παγκοσμιοποίηση να επιτρέψει τις αγορές των πάντων και τα πάντα. Με λίγα λόγια, έχουμε μια ολιγαρχία πανίσχυρη και μια φτωχοποίηση του λαού. Και η άλλη άποψη είναι η οποία προσπαθεί να γεφυρώσει αυτή την αντίθεση και να πει ότι, οκ, ανοιχτές οι αγορές, αλλά να μην εξαθλιώσουμε και τον κόσμο. Αυτές είναι δύο μεγάλες απόψεις. Εγώ ανήκω στη δεύτερη, της μη εξαθλίωσης του κόσμου. Αλλά άμα δείτε γύρω μας, οι περισσότεροι δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Και το θεωρώ άδικο. Άδικο για αυτούς που αγαπάνε την Ευρώπη. Γι' αυτό και θα πρέπει να επιλέξουμε πρόσωπα, κυρίως στην Ευρωβουλή, τα οποία να ξέρουν το θέμα, να ξέρουν το αντικείμενο και να μπορούν να προσφέρουν, να υπηρετήσουν τους πολίτες σε θέματα ευρωπαϊκά. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα στην Ευρώπη είναι η ευάνθησή της και η κατεύθυνση αυτής της ευάνθησης στον οικονομικό τομέα, στον ανθρωποκεντρικό χώρο. Εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, μιλάνε όλοι για οικονομία στην Ευρώπη. Ναι. Μιλάνε όλοι για την παγκοσμιοποίηση, μιλάνε όλοι για τις αγορές. Αν ανοίξουμε τις εφημερίδες, θα δείτε όλοι μιλάει οι αγορές είπαν αυτό, η παγκοσμιοποίηση λέει αυτό και ούτω καθεξής. Τα χρηματιστήρια λένε αυτό, οι τράπεζες λένε αυτό. Κανείς δεν μιλάει όμως για πολιτισμό. Κανείς δεν μιλάει για παιδεία. Ξέρετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομία και μάλιστα υπό τη μορφή των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών κυκλωμάτων και της οικονομικής ή εμπορικής, αν θέλετε, ολιγαρχίας, χωρίς να μιλάμε για πολιτισμό. Αν θέλουμε να έχουμε ένα αντίβαρο σε αυτή την οικονομική, όχι χρήση, αλλά κατάχρηση των αγορών, θα πρέπει να έχουμε ισχυρούς πολίτες με παιδεία και πολιτισμό. Θα πρέπει δηλαδή παράλληλα να ενισχύσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα σχολεία, τις προτάσεις για τον πολιτισμό, να κάνουμε τους πολίτες να είναι έξυπνοι. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, οι πολίτες φτωχοποιούνται στο πνεύμα και βέβαια μοιραία φτωχοποιούνται και στην τσέπη. Διότι μετά γίνονται άβουλα ειδικευμένα αντικείμενα μιας καθόλου έξυπνης και οικονομικά δυνατής ολιγαρχίας. Λέτε δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε όλες τις φάσεις, όπως είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, η οικονομία? Βεβαίως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Όλα αυτά τα οποία, τις αποφάσεις που έχουν πάρθει για τη μείωση των ανθρωπιστικών σπουδών, είναι αποφάσεις που έρχονται από την Ανθρωπιστική Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από εμάς το έχουν εφαρμόσει οι Γάλλοι, το έχουν εφαρμόσει οι Γερμανοί, το έχουν εφαρμόσει οι Ιταλοί και μετά έρχεται και σε εμάς. Άρα λοιπόν, η μείωση των ανθρωπιστικών σπουδών σημαίνει μείωση των ικανοτήτων μας να κρίνουμε. Των κριτικών μας ικανοτήτων ως προς το ποιόν της ζωής μας, ως προς τα οράματά μας, ως προς την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, ως προς το ποιοι είμαστε. Οι ανθρωπιστικές σπουδές βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να γίνουμε σχετικά καλύτεροι άνθρωποι. Και όχι μόνο οι πρακτικές σπουδές. Εδώ έχουμε ρίξει το βάρος μόνο στις πρακτικές και στις τεχνικά ειδικευμένες σπουδές, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μαθαίνει να κινεί ένα εργαλείο, το οποίο βέβαια ελέγχεται από τα πάντα, από τους ισχυρούς, και είμαστε ειδικευμένοι σε ένα εργαλείο. Και μετά πάμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας και δεν γνωρίζουμε. Και αυτοί που γνωρίζουν μας ελέγχουν. Πόσο το ζήτημα της αλληλεγγύης το διαβλέπετε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δαβέτα? Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να υπάρχει. Έχουμε μια ισχυρή Γερμανία, μια ισχυρή που ακολουθεί λιγότερο ισχυρή Γαλλία, αλλά κυρίως ισχυρή Γερμανία, η οποία επιβάλλει αυτό το στυλ ζωής το οποίο σας είπα, και αυτό το στυλ ζωής βασίζεται σε μια λιτότητα. Τι σημαίνει λιτότητα? Λιτότητα έχει δύο όψεις. Σημαίνει οικονομία χρημάτων, αλλά και φτωχοποίηση. Φτωχοποίηση και της τσέπης και του μυαλού. Να έχουμε μια οικονομία χρημάτων σημαίνει να μπορούμε να κάνουμε σωστή τοποθέτηση των χρημάτων και να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που βγάζουμε
και σε αυτά τα οποία παράγουμε, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά συνήθως παίρνει αυτή η λιτότητα τη μορφή της φτωχοποίησης της τσέπης μας, της φτωχοποίησης των λαών και της φτωχοποίησης του μυαλού μας, της εκπαίδευσης. Άρα, αντί να φτιάχνουμε δυνατούς πολίτες που να ξέρουν να χειρίζονται και να είναι βασικοί μέτοχοι της οικονομίας, τους φτιάχνουμε ανειδίκευτους ή πολύ εξειδικευμένους εργάτες. Και αυτό είναι άδικο. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Εδώ έχουμε και το ζήτημα των πολλών ταχυτήτων της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Αυτή τη στιγμή έχουμε, μετά την κρίση και το άνοιγμα των συνόρων, έχουμε δύο μορφές Ευρώπης. Η μία είναι η Ευρώπη αυτή η οποία είναι των ισχυρών. Αυτή δηλαδή η Ευρώπη η οποία έχει να κάνει με αυτούς που έχουν τα χρήματα και οι οποίοι έχουν καλές σχέσεις με τις τράπεζες. Και απ' την άλλη έχουμε την άλλη την Ευρώπη της περιφέρειας. Ή αλλιώς, όπως λένε, την Ευρώπη του Νότου. Δηλαδή την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, πέστε το έτσι κτλ. Αυτή η Ευρώπη έχει μείνει λίγο πίσω. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια ισορροπημένη Ευρώπη? Αφού θέλουμε Ευρώπη, ας την έχουμε. Να έχουμε λοιπόν περισσότερη Ευρώπη. Αφού θέλουμε ευρώ, να το έχουμε. Αλλά να έχουμε ένα ευρώ ισχυρό, το οποίο να μπορεί να είναι αναλογικό σε σχέση με όλες τις χώρες. Να μην είναι ένα ευρώ μόνο για τις λίγες 2-3 δυνατές χώρες και να είναι ένα βάρος για τις άλλες χώρες. Ούτε η ποιότητα ζωής έχει να κάνει μόνο με την παραγωγή. Γιατί αυτό μας λένε οι Γερμανοί. Να είμαστε μόνο παραγωγικοί, να δουλεύουμε στα σκυλιά, μα δεν είναι αυτό η ζωή μόνο. Η ζωή είναι και να σκεφτόμαστε. Η ζωή είναι και να αισθανόμαστε. Η ζωή είναι και να μαθαίνουμε. Να συμβαδίζουμε με την εργασία. Αυτά πρέπει να αλλάξουν η ποιότητα ζωής. Έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την οικολογία. Να ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι καλό για μας. Να έχει να κάνει με τα ζώα. Με την έννοια δηλαδή ότι μπορούμε να συζούμε με τα ζώα χωρίς να τα βασανίζουμε. Έχει να κάνει με τόσες, τόσες. Έχει να κάνει με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι μειονότητες δεν είναι για πέταμα. Έχει να κάνει με τα δικαιώματα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εξίσου δυνατά. Είναι μέρος της αλληλεγγύης. Της αλληλεγγύης των πολιτών. Όχι της αλληλεγγύης των λίγων εναντίον των πολλών. Το γεγονός ότι έχουμε μία άνοδο των ευρωσκεπτικιστών, ή έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται, των ακροδεξιών, σας ανησυχεί καθόλου και όσον αφορά τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Βεβαίως είναι ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό όχι τόσο γιατί ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί ή οι λαϊκιστές, να συμπληρώσω αυτό που είπατε, όχι ότι δεν είναι, είναι ανησυχητικό. Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αυτοί που διοικούν, οι λεγόμενοι γραφειοκράτες της Ευρώπης, οι μη αιρετοί, αντί να κοιτούν και να δουν ποια είναι τα προβλήματα που οθούν τους ανθρώπους να πάνε στα άκρα, αυτοί επαναπαύονται με το να ρίχνουν μόνο τον τίτλο ακροδεξιός ή λαϊκιστής κάπου και νομίζουν ότι έτσι έλυσε το πρόβλημα, διότι έτσι του δημιούργησαν φόβο. Αυτό είναι τεράστιο πολιτικό λάθος και στρατηγικό λάθος. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Λεπέν να παίρνει 25% στη Γαλλία. Και δεν, να ξέρετε ότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν 25% ακροδεξιοί των Γάλλων. Όχι, είναι λάθος ανάλυση. Το 25% της Λεπέν που της δίνει προτεραιότητα και την κάνει να είναι φαβορή σε ευρωεκλογές, πέρασε και τον Μακρόν, ναι, οφείλονται πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, οι οποίοι νιώθουν ότι η εξουσία του Μακρόν ή όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη δεν τους αγγίζουν, δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματά τους. Δεν αφουγκράζονται τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να φύγει η ακροδεξιά και να φύγει και ο λόγος ο λαϊκιστικός από την πολιτική, θα πρέπει επιτέλους να σκύψουμε, να αφουγκραστούμε στα προβλήματα των αδυνάτων, στα προβλήματα αυτών οι οποίοι είναι λίγο στην άκρη και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Δίνοντας λύσεις, τελειώνουμε και την ακροδεξιά και τον λαϊκισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα, έτσι και ολοκληρώνοντας, κύριε Δαβέτα, τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε όσον αφορά το ζήτημα των ευρωεκλογών? Πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν, έτσι, αυτό είναι βασικό, το θεωρώ και αυτονόητο ότι πρέπει να σηκωθούν να ψηφίσουν. Να έρθουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουν, αυτό που επιλέγουν. Ναι, αυτό που πιστεύουν. Ναι, αυτό που πιστεύουν. Εγώ θα τους έλεγα το εξής. Στις ευρωεκλογές να φροντίσουν να ψηφίσουν πρόσωπα και όχι κόμματα. Η Ευρώπη δεν έχει ανάγκη μόνο από κάποιες συγκεκριμένες ιδεολογίες. Έχει ανάγκη και από πρόσωπα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν την Ευρώπη. Όταν βλέπουμε τα κόμματα ότι για λόγους καθαρά σκοπιμότητας και στρατηγικής έχουν στρατηγικής δηλαδή εκλογών, βάζουν ανθρώπους από τη showbiz ή από άλλους χώρους
οι οποίοι δεν γνωρίζουν από Ευρώπη καθόλου. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι και μια βαθιά περιφρόνηση απέναντι στην ευρωπαϊκή ψήφο και στην ευρωπαϊκή αγωνία της στιγμής. Εγώ λέω στον κόσμο να ψηφίσει και να ψηφίσει πρόσωπα, διότι άλλο οι εθνικές εκλογές, άλλο οι ευρωπαϊκές. Αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, να εμπλέξουν τις ευρωπαϊκές με τις εθνικές, είναι λάθος. Στις ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να ψηφίζουμε πρόσωπα. Να ψηφίζουμε πρόσωπα τα οποία να ξέρουν την Ευρώπη. Και ζητάω την ψήφο τους, γιατί είμαι κάποιος που ξέρει την Ευρώπη. Είμαι κάποιος ο οποίος ζω και έζησα 30 χρόνια στην Ευρώπη. Είτε σαν αρθρογράφος στη μεγάλη εφημερίδα τη Λιμπερασιόν και τη Φιγκαρό που συνεχίζω ακόμη, είτε σαν καθηγητής, γνωρίζω μέσα από την ελληνικότητά μου την Ευρώπη. Ξέρω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, δυνατά ανταγωνιστική, μέσα στην Ευρώπη, αρκεί να ξέρει τι είναι η Ευρώπη, πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Για να μην χαθεί χρόνος, για να μπορούμε να είμαστε δυνατοί. Διεκδικώ λοιπόν την ψήφο αυτή με το δικαίωμα του ανθρώπου ο οποίος ηθικά και πρακτικά έχει αγωνιστεί για αυτά τα ζητήματα της Ευρώπης. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την συζήτηση. Να σε ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα χαιρετίσματά μου σε εσάς και βέβαια στους ακροατές της ΕΡΕΣ, της όμορφου μέρους. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.